Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Θα πραγματοποιηθεί τελικό ελαλητήριο και στην Πάτρα για το Σκοπιανό. Αναμένεται στις 4 Μαρτίου. Άγνωστοι παραμένουν οι διοργανωτές. Λίγες μέρες μετά την ακύρωση του συλλαλητηρίου που θα γινόταν στην Πάτρα στις 25 Φεβρουαρίου, ανακοινώθηκε η διεξαγωγή νέας κινητοποίησης. Σύμφωνα με πρόσκληση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία θα γίνει στις 4 Μαρτίου στην πλατεία Γεωργίου. Μάλιστα, οι διοργανωτές αναφέρουν στη σχετική αφίσα πως ήρθε η ώρα να μιλήσει και ο Μοριάς. Ωστόσο, λεπτομέρειες για τους διοργανωτές δεν έχουν γίνει γνωστές. Ούτε στην αφίσα έχει τυπωθεί το όνομα κάποιων συλλόγων ή φορέων που βρίσκονται πίσω από τη διοργάνωση. Ένα δεδαλώδες δίκτυο Ελλήνων γιατρών φαίνεται πως είχε αναπτύξει η Νοβάρτης, οι οποίοι ξεπερνούν τους 4.000. Το σκάνδαλο αγγίζει φυσικά και την Αχαΐα. Μάλιστα, η φαρμακοβιομηχανία αξιοποιούσε διάφορους τρόπους για να προσεγγίζει τους γιατρούς προκειμένου να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ένα δεδαλώδες δίκτυο Ελλήνων γιατρών φαίνεται πως είχε αναπτύξει η Νοβάρτης, οι οποίοι ξεπερνούσαν τους 4.000. Το σκάνδαλο αγγίζει φυσικά και την Αχαΐα. Μάλιστα, η φαρμακοβιομηχανία αξιοποιούσε διάφορους τρόπους για να προσεγγίζει τους γιατρούς, προκειμένου να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Όλα δείχνουν πως μέχρι τώρα δεν έχουμε δει παρά μόνο την κορυφή ενός παγόβουνου που κρύβει στο βάθος του μίζες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και φαραωνικά σχέδια συγκάλυψης. Όπως φαίνεται, είχε στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία μέσα στη βιομηχανία, με μοναδικό σκοπό τη δωροδοκία Ελλήνων γιατρών, ιδιωτών και του δημόσιου συστήματος υγείας. Ο σκοπός ήταν να προωθούν και να συνταγογραφούν προϊόντα της Νοβάρτης στην αγορά, κυρίως καινοτόμα και ακριβά αντικαρκινικά φάρμακα. Εμείς θα είμαστε στη διάθεση των δικαστικών και αστυνομικών αρχών για ό,τι χρειαστούν από το Ιατρικό Σύλλογο και εννοείται ότι θα είμαστε αυστηροί όσον αφορά την οποιαδήποτε υπόθεση και θα την διερευνήσουμε διεξοδικά ώστε να μην σπηλωθεί και όλος ο ιατρικός κόσμος από αυτή τη διαδικασία. Απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης να υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη προσέγγιση σοβαρότητα στο θέμα. Στο έγγραφο των Αμερικανικών Αρχών που περιλαμβάνεται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή, περιγράφονται με λεπτομέρειες 4 σχέδια χρηματισμού. Στο σχέδιο 1, επιστημονικά συνέδρια και πολυτελή ταξίδια. Σχέδιο 2, ηλεκτρονικά πάνελ. Σχέδιο δωροδοκίας 3, ψευδή τιμολόγια. Σχέδιο 4, απευθείας πληρωμή των γιατρών. Τα πολυτελή ταξίδια από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Ιαπωνία με πρόσχημα την επιστημονική ενημέρωση ήταν μία από τις συνηθέστερες πρακτικές της εταιρείας, σύμφωνα πάντα με τη σχετική αναφορά που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Να τονίσω όμως ότι γενικώς η συμμετοχή των γιατρών σε συνέδρια με χρηματοδότηση από φαρμακευτικές εταιρείες είναι κάτι το οποίο προβλέπεται από τον νόμο, γιατί ακούγονται πάρα πολλά και υπάρχει μια στρέβλωση της αλήθειας. Υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και εγκύκλιο του ΕΟΦ που βέβαια έχει μια μεγάλη αυστηροποίηση των όρων συμμετοχής και χορηγιών των φαρμακευτικών εταιριών για την διοργάνωση συνεδρίων και κάλυψη εξόδων των γιατρών. Και υπάρχει πραγματικά ένα αυστηρό πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν απαγορεύεται. Είναι μια διεθνής πρακτική, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και ουσιαστικά τελεί πλέον υπό αυστηρούς όρους. Η Σαντός πλήρωσε για μια εβδομαδιαία διάρκεια ομάδα συζήτησης για ένα επιλεγέν γκρουπ ιατρών και έκανε όλες τις συμφωνίες. Ένας ψυχολόγος παρουσίαζε μια δίωρη παρουσίαση στους γιατρούς. Ο ψυχολόγος ήταν εκεί για να εκτιμήσει συμπεριφορές και χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για να έρθουν οι γιατροί σε ένα θέρετρο. Τα επιστημονικά αποτελέσματα και οι αναφορές της δίωρης παρουσίασης επικοινωνούνταν ώστε η Σαντός να αποφύγει εντοπισμό από τον ΕΟΦ. Η εναπομείναση δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου ήταν διαφορετική τύπη ψυχαγωγίας για τους γιατρούς που πληρώνονταν από τη Σαντός. Τα Σαββατοκύριακα οργανώνονταν σε διαδραστικά γκρουπ και οι γιατροί ενθαρρύνονταν να φέρουν και τις οικογένειές τους. Σημαντικός ήταν ο ρόλος των αντιπροσώπων πωλήσεων, οι οποίοι πήγαιναν στα ιατρεία και συζητούσαν για τις παραμέτρους δωροδοκιών. Οι αντιπρόσωποι ενημέρωναν τους γιατρούς ότι θα έπαιρναν 500 με 1.000 ευρώ για συγκεκριμένο αριθμό συνταγογραφήσεων φαρμάκων της Νοβάρτης. Ο μέσος όρος που πληρωνόταν σε κάθε γιατρό τη φορά ήταν 500 ευρώ. Ο λόγος ήταν ότι τα 1.000 ευρώ θα φάνταζαν ως ιδιαιτέρως μεγάλο και ύποπτο ποσό για έρευνα αγοράς. Η συνταγογράφηση για κάθε γιατρό ήταν ένας μέσος όρος 1,5 κουτί. Να μην λοιπόν συγχαίομαι
την παράνομη συναλλαγή, το χρηματισμό, με την συμμετοχή σε συνέδρια, το οποίο ούτως ή άλλως υφίσταται και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδιαφέρον όμως είχε και η κατάταξη των γιατρών ανάλογα με τη σχέση που είχαν με την εταιρεία. Η Σαντός διέκρινε ελκυστικούς γιατρούς εφαρμόζοντας ένα σύστημα κατάταξης. Οι γιατροί χωρίζονταν σε κατηγορία Α, Β ή Γ με βάση τον αριθμό των ασθενών που κάθε γιατρός θεράπευε με φάρμακα της Νοβάρτης. Πρόστιμο 5.400 ευρώ επέβαλε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στο Δήμο της Πάτρας για το στέγαστρο που κατέρευσε στο λιμάνι. Τον κατηγορεί για έλλειψη προληπτικών μέτρων. Ωστόσο, ο Δήμος αντιδρά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με πρόσφατη απόφασή της που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Πατρέων, επιβάλλει πρόστιμο 5.400 ευρώ με την αιτιολογία της μη έγκαιρης λήψης προληπτικών μέτρων, αποδίδοντας ευθύνη στον Δήμο για την κατάρρευση του ετοιμόρροπου κτηρίου υπόστεγου στο λιμάνι. Όπως ισχυρίζεται ο Δήμος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας γνωρίζει πολύ καλά ότι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου είναι το Υπουργείο Οικονομικών και Διαχειριστής του, ΟΛΠΑ. Τώρα έρχεται η Περιφέρεια ως μη όφιλε και για περίεργους λόγους να βάλει πρόστιμο στο Δήμο, γιατί λέει δεν λάβαμε προληπτικά μέτρα για να μην μολυνθεί η ατμόσφαιρα από τον αμίαντο που είχαν τα φύλλα επάνω στο στέγαστρο. Ενώ ξέρει πολύ καλά ότι το στέγαστρο αυτό ανήκει στο κράτος και στο Υπουργείο Οικονομικών και το διαχειρίζει το ΟΛΠΑ. Γνωρίζει ότι αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων της, η Δημοτική Αρχή και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου διέγνωσαν τον άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης και έκτοτε αγωνίστηκε, απέτησε και επέβαλε την κατεδάφιση του εν λόγω κτηρίου από την κυβέρνηση με δαπάνες του ΟΛΠΑ. Τι δουλειά έχει ο Δήμος και τι ευθύνη έχει ο Δήμος για αυτό το υπόστεγο, το οποίο έχει φτιαχτεί χρόνια, το μεταχειριζόταν, είχαν μέσα αποθήκες, είχαν κρατητήρια, είχαν τα πάντα και εμείς πιέζαμε και τους λέγαμε θα πέσει στα κεφάλια και αυτοί κολλησιεργούσαν όλοι. Εμείς διαμαρτυρόμαστε έντονα, ούτε πρόκειται να πληρώσουμε κανένα πρόστιμο. Θα πάμε και στα δικαστήρια και παντού. Όπως ισχυρίζεται ακόμα ο Δήμος, η ενέργεια της Περιφέρειας είναι άδικη, παράλογη, απαράδεκτη και υπηρετεί σκοπιμότητες. Ο Δήμος Πατρέων πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και έκανε ό,τι έπρεπε για να αποκλειστεί ο χώρος, γι' αυτό και αρνείται να καταβάλει το άδικο πρόστιμο και θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να το ακυρώσει. Σημασία έχει η ουσία του, ότι σε καθιστά υπεύθυνο κάποιος ο οποίος ξέρει πολύ καλά ότι εσύ έκανες το παν για να μην σκοτώσει τον κόσμο. Ανησυχία στην τοπική αστυνομία για την επίθεση με γκαζάκια στα ΕΛΤΑ της Έλληνος στρατιώτου. Φαίνεται πως έχει σχέση με τρομοκρατία η επίθεση. Στην ανακοίνωση της οργάνωσης πυρήνες FAI, IRF, η οποία είναι εδώ και λίγα 24 ώρα εν γνώση των αρχών, αναφέρεται ότι η πρόσφατη επίθεση στα ΕΛΤΑ της Πάτρας αποτελεί κίνηση διαμαρτυρίας για την κράτηση στις φυλακές Λάρισας του Κωνσταντίνου Γιατζόγλου. Ο Γιατζόγλου είναι 29χρονος, ο οποίος συνελήφθηκε και φυλακίστηκε για τα τρομοδέματα στον πρώην Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών Βόλφγκαν Σόιμπλε και τα γραφεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Παρίσι. Το πρωί της Τρίτης η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην Πάτρα και έγινε σε συνδυασμό με την επικείμενη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Οι πυρήνες, από το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα, σχετίζονται με την ομάδα Συνέλευση Αλληλεγγύης στον Κωνσταντίνο Γιατζόγλου. Οι πυρήνες με το Ρουβίκονα και άλλες ομάδες, όπως η ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών, ανταγωνίζονται σε επίπεδο δράσης στο λεγόμενο Ανταρκτικό Πόλι. Τρεις πυρκαγιές σε γιοταχή αυτοκίνητα στην Πάτρα μέσα σε λίγες ώρες. Έβαλαν και γκαζάκι σε πολυτελές BMW Πατρινού που ασχολείται με επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Κάηκε το γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Το όχημα ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στην περιοχή του ΤΕΗ και από άγνωστη αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Πάντως αυτή η πυρκαγιά, αν και είναι η τρίτη μέσα σε δύο μέρες, δεν έχει καμία σχέση με τον εμπρισμό πολυτελούς BMW τα ξημερώματα του Σαββατού. Άγνωστος έβαλε γκαζάκι στην BMW X6 και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε άλλο όχημα τύπου κλούβα. Οι ζημιές στην BMW ήταν πολύ μεγάλες, ενώ γύρω στις 5.000 ευρώ είναι οι ζημιές στο αυτοκίνητο τύπου κλούβα. Γκαζάκι έσκασε, ακούσαμε ένα μπαμ και μετά από 2-3 λεπτά φούντωσε το μπροστινό μέρος του γιοταχή. Προφανώς εμπρισμός λοιπόν και... Προφανώς. Και το δικό σας μεγάλη ζημιά.
όλο και εμπόρευμα μέσα τα πάντα. Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πατρινού γιατρού Δημήτρη Κωνσταντίνου που έχασε τη ζωή του στη Σάνδης σε υψόμετρο 6.900 μέτρων. Η σωρός του χρειάστηκε 25 μέρες μέχρι να φτάσει στην Πάτρα από την Αργεντινή. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης ετελέστη στον Ιερό Ναό Αγγέλων στο πρώτο δημοτικό κημητήριο Πατρών η κηδεία του καθηγητή νευροχειρουργικής Δημήτρη Κωνσταντίνου. Η οικογένειά του, οι συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του του είπαν το τελευταίο αντίο 25 μέρες μετά το θάνατό του και μετά από έναν πραγματικό μαραθώνιο για να καταστεί δυνατή η επιστροφή της ορού του από την Αργεντινή. Είμαστε εδώ πέρα δυστυχώς σε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός και δεν έχουμε να πούμε με λόγια, δεν εκφράζονται αυτά. Είναι μια προσωπική σχέση για όσους γνωρίζουν τα σπίτια μας και τα ιατρία μας απήχαν έναν όροφο. Δεν έχω λόγια να εκφράσω την προσωπική θλίψη, αλλά νομίζω ότι το συνέστημα το δικό μου απηχεί σε όλη την πατρική κοινωνία για έναν άνθρωπο που είχε δείξει ποιος είναι με το ήθος του, με το χαρακτήρα του, με τη συμπεριφορά του απέναντι στους ασθενείς. Ένας συνάδελφος χάθηκε πριν από μερικές μέρες, ήρθαμε να το αποχαιρετήσουμε. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, συνάδελφος, που συμπαρίστατος στον πόνο κάθε πάσχοντος και δεν έχει κανένας να πει μια κακή κουβέντα για αυτόν τον φίλο μας, για αυτόν τον αδερφό μας. Εμένα με συνδέει μια ιδιαίτερη φιλία και είμαι πάρα πολύ πικραμένος με αυτήν την ιστορία. Πραγματικά είναι άδικος ο χαμός του και η Πάτρα σήμερα αποχαιρετά ένα από τα καλύτερα της παιδιά. Είναι αλήθεια, μιλάμε για ένα εξαιρετικό άνθρωπο, εξαιρετικό γιατρό, αγαπητό σε όλους. Πραγματικά ένα κόσμημα της ιατρικής σχολής. Δυστυχώς το κενό της δεν αναπληρώνεται. Ο άτυχος νευροχειρουργός Δημήτρης Κωνσταντίνου είχε πάει ορειβασία στη Σάνδης όταν σε υψόμετρο περίπου 6.800 μέτρων στην τοποθεσία που ονομάζεται Φιλόντε Γουανάκο όπου το οξυγόνο είναι ελάχιστο ένιωσε αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών. Κοιτάξτε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του στην κοινωνία και στον ιατρικό χώρο. Γιατί και σε όλη την ιατρική κοινότητα θα μας λείψει, θα είναι μια σημαντική απώλεια με όλη τη σημασία της λέξεως και σαν φίλος, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφερόταν και για την κλινική του και είχε κατορθώσει να κρατήσει πολύ κόσμο εδώ, πολλούς ασθενείς εδώ να την αναβαθμίσει στο τελευταίο διάστημα και θα έλεγα να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει στη σημερινή εποχή ένας γιατρός. Το μέλημα όλης του της ζωής ήταν πως οι άνθρωποι θα προστατεύονται κυρίως από τα τροχαία ατυχήματα, κυρίως τα νέα παιδιά που κυκλοφορούν με μηχανάκια που δεν φοράνε κράνος. Προσωπικά μου είχε αναφέρει ότι έχει κουραστεί να χειρουργεί νέα παιδιά χωρίς λόγο. Εκτιμώ ότι θυσίασε τη ζωή του στην επιστήμη και στο χόμπι του και στην οικογένειά του βεβαίως. Ένας άνθρωπος πρότυπο. Έφυγε ένας κύριος, ένας πατρίδης, ένας μποβιβέρ, ένας άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης. Ειλικρινά, τα λόγια είναι λίγα, φτωχά. Εύχομαι να είναι το τελευταίο άτομο, τόσο καλό άτομο που θα θρηνήσουμε σε αυτή την πόλη. Ελαφρύ το χώμα. Απόν από την κηδεία του, καθώς έμεινε πίσω για να περιμένει το πόρισμα του εισαγγελέα, ο αρχηγός της αποστολής, ο άνθρωπος που έζησε μαζί του την τραγωδία στις Άνδης, ο φίλος του Παναγιώτης Κοτρονάρος. Αλλάζουμε θέμα. Πανελλαδική απεργία σήμερα των σχολικών καθαριστριών, οι οποίες πραγματοποίησαν και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εκεί βρέθηκαν καθαρίστριες και από την Πάτρα. Ζητούν τη μονιμοποίησή τους και την επανένταξή τους στα βαρέα καθήγινα. Απεργούν σήμερα οι σχολικές καθαρίστριες και πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας το πρωί έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και το Υπουργείο Εργασίας. Ανάμεσά τους και πολλές σχολικές καθαρίστριες από την Πάτρα. Ζητούν τη μονιμοποίησή τους που τους έχουν υποσχεθεί εδώ και χρόνια αλλά και την ένταξή τους στα βαρέα και αθυγινά. Οι περιπτώσεις τους σοκάρουν. Κάποιες δουλεύουν ακόμη και για 250 ευρώ το μήνα. Κάθε Ιούνιο που κλείνουν τα σχολεία μένουν άνεργες καθώς λύγει η σύμβασή τους και ζουν με την αγωνία αν το Σεπτέμβριο, μετά από 2 μήνες δηλαδή, θα τους ξανακαλέσουν για δουλειά. Αυτό το μαρτύριο το βιώνουν κάποιες εδώ και 15 χρόνια κάθε καλοκαίρι. Καλός,
Αντιπροσωπεία των καθαριστριών συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Σκουρλέτη και του κατέθεσαν τα αιτήματά τους. Όπως δηλώνουν, περιμένουν λύσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, αλλιώς θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Τροχείο με ένα τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιμετρική Πατρών. Ένας άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τροχείο ατύχημα σημειώθηκε στην περιμετρική οδό της Πάτρας, στο ρεύμα προς Πύργο, λίγο πριν την έξοδο της Οβριάς. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του ενός οδηγού. Η Ολιβία Οδός έκλεισε έγκυρα το δρόμο, ενώ κατέφθασαν στο σημείο δύο γερανοί προκειμένου να μεταφέρουν τα γιοταχή. Η κυκλοφορία μετά από λίγη ώρα αποκαταστάθηκε. Μαθητές του 20ου Γυμνασίου Πάτρας συνάντησαν τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Τα παιδιά συμμετέχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό της εκστρατείας Eco-Mobility και Free-Mobility και ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για τα πορίσματά τους αλλά και τις ιδέες τους. Μαθητές του 20ου Γυμνασίου Πάτρας, εκπροσωπώντας τους ενεργούς έφηβους πολίτες, συναντήθηκαν σήμερα με τον Δήμαρχο Πάτρας Κώστα Πελετίδη. Οι μαθητές συμμετέχουν σε πανελλήνιο διαγωνισμό της εκστρατείας Eco-Mobility και Free-Mobility 2017-2018 του Εθελοντικού Οργανισμού για το Αστικό Περιβάλλον Ecocity και διερευνούν το θέμα οικολογική και ανεμπόδιστη μετακίνηση της πόλης, αρχικά καταγράφοντας, προβάλλοντας τα προβλήματα και τις λύσεις που προτείνουν. Είναι μια ομάδα που αποτελείται από 8 παιδιά. Διερευνήσαμε στην περιοχή μας προβλήματα μετακίνησης, τα καταγράψαμε και ήρθαμε σήμερα στο Δήμαρχο να μοιραστούμε μαζί τις ιδέες μας για την επίλυσή τους. Οι χαλασμένοι δρόμοι που δεν διευκολύνουν τη μετακίνηση, τα βλάκια, η έλλειψη πεζοδρομίων. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Καλό θα ήταν, ας πούμε, να ευαισθητοποιηθεί γενικά η πόλη και οι πολίτες της Πάτρας και να ξέρουν τα προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη μας, ώστε να μπορέσουμε κάπως να τα βελτιώσουμε όλοι μαζί. Καλό θα ήταν να γίνουν κάποια έργα υποδομής, ο δρόμος να γίνει καλύτερος, να τα βλάκια να κλείσουν. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης άκουσε τους μαθητές με μεγάλη προσοχή και έκαναν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα προβλήματα που εντοπίζονται στην πόλη της Πάτρας αλλά και τις λύσεις που προτείνουν οι μαθητές. Το πρόγραμμά μας προσπαθεί να προωθήσει με οποιοδήποτε τρόπο τη χρήση του ποδηλάτου, έτσι ώστε τα παιδιά και οι νέοι να χρησιμοποιούν περισσότερο το ποδήλατο ως τρόπος μετακίνησης για να μειωθεί λίγο η χρήση των αυτοκινήτων. Το φυσικό περιβάλλον, υπάρχει πλούσια βλάστηση, μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, νερό, υπάρχει και ο γλάφκος δίπλα. Όμως έχουμε αρκετά αρνητικά γνωρίσματα, που είναι οι στενοί δρόμοι, οι χαλασμένοι, χωρίς πεζοδρόμια. Η συγκεκριμένη συνέντευξη θα κατατεθεί στο υλικό του προγράμματος που θα αξιολογηθεί από Επιτροπή Επιστημονικών και Κοινωνικών Φορέων στις 23 Φεβρουαρίου. Η ομάδα με την καλύτερη εργασία θα φιλοξενηθεί στην Βελγική Πρωτεύουσα και θα περιηγηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αποστολή Ecocity τον Ιούνιο του 2018. Ολοκληρώθηκαν χθες και τα δύο παιχνίδια κρυμμένου θησαυρού. Δείτε ποια πληρώματα κέρδισαν. Με πανηγυρικό τρόπο το απόγευμα της Κυριακής έγινε η έβρεση του 53ου κρυμμένου θησαυρού του Δήμου Πατρέων, που πρόσφερε συγκινήσεις, εκπλήξεις και πολλά απρόοπτα. Το κρυμμένο θησαυρό βρήκε το πλήρωμα 41 με θέμα Ότ Κουτουρού και υπευθύνους τους Μίλτο Παπλά και Σπύρο Σπυρόπουλο, μετά από έντονο ψάξιμο που είχε διάρκεια 1 ώρα και 10 λεπτά. Ο συμπληρωματικός κρυμμένος θησαυρός ήταν κρυμμένος στον Ασό, εκεί που χτυπά και δημιουργεί η καρδιά του πατρινού καναβαλιού. Το θησαυρό βρήκε το πλήρωμα 159, διάρκεια 1 ώρα και 47 λεπτά. Το δημοφιλές συγκρότημα 1550 θα μας διασκεδάσει στην τελετή λήξης που θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο Μόλο της Αγίου Νικολάου την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου.
Μεγάλη έκπληξη αναμένεται να γίνει την βραδιά της τελετής λήξης του καρναβαλιού, όπου οι 1550 θα ανέβουν στη σκηνή και με την θετική τους ενέργεια θα ξεσηκώσουν το κοινό με τις επιτυχίες τους και τις μουσικές τους επιλογές. Δεν είμαι αυτός που θα σου πει ποιο είναι το μονοπάτι. Και συμφωνήνω χρόνος μου για να τη φέρεις πάτη. Δεν είμαι αυτός που έχει βρει όλες τις απαντήσεις. Μέσες ανθρώπινες στοιχές ούτε και συνειδήσεις. Μέσα καστανά της τα μάτια μια θάλασσα ανοιχτή. Μες στην αγκαλιά της ο ήλιος να γιατρεύει κάθε πληγή. Από τα μαλλιά της βλεξίδες γιατρεύουν κάθε διαβάτη. Σ' αποστάσεις τους αρένιο της φωνή και λυγή αποκοιμητή. Θέλω μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω. Μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω. Μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω. Μες στα μάτια της. Η ροκ μπάντα είναι ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό της Πάτρας, αφού τους τελευταίους μήνες εμφανίζεται σε δύο μαγαζιά της Πάτρας, όπου κάθε φορά γίνεται το αδιαχώρητο. Θέλω να γίνω Αμερικάνος, 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 να οδηγάω Cadillac. Θέλω να πίνω Coca-Cola και ουίσκι με λίγη σόδα. Στο Μαρίνα Μαζολάκ. Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου στον Μόλο του Αγίου Νικολάου στις 9 το βράδυ, οι 1550 θα κάνουν αυτό που ξέρουν, δίνοντας το καρναβάλι μια πιο ροκ διάθεση. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το All-Star Game 2018. Το παρόν έδωσαν στην αρχαϊκή πρωτεύουσα πολλά μεγάλα αστέρια του ελληνικού μπάσκετ και μάγεψαν τους θεατές με τα κόλπα τους. Η μεγάλη γιορτή του ελληνικού μπάσκετ, το ΑΕΚ All-Star Game 2018, κέρδισε δικαιολογημένα τις εντυπώσεις και περνά ως κορυφαία διοργάνωση για φέτος στην ιστορία. Στο Δημητριστόφαλος δεν έπεφτε καρφίτσα από τον κόσμο, με την ατμόσφαιρα να είναι εκπληκτική. Οι World Stars επικράτησαν επί των Greek Stars με 144-137. Η παρουσίαση των δύο ομάδων έγινε μέσα σε αποθέωση και σε στυλ NBA, υπό το βλέμμα του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλιάδη, ο οποίος βρέθηκε στην Πάτρα. Την παράσταση έκλειψαν οι σοκολατορίχτες που πέταξαν σοκολάτες στους 4.500 φίλους του μπάσκετ, καθώς επίσης και η μπάντα του Δήμου Πατρέων. Πριν από το Τζάμπολ, ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος, ο Ρομπέρτο Καραχάνας και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης καλωσόρισαν τους φιλάθλους στη μεγάλη γιορτή. Παρουσιαστής του All-Star Game ήταν ο Γιώργος Λιανός. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με συναυλία από τους Άδερβιου, ενώ στη συνέχεια πλούσιο θέαμα πρόσφεραν οι διαγωνισμοί τρυπώντων και καρφωμάτων. Ακολούθησε μοναδικό σόου από τους Dunking Devils και τις Μαζορέτες της Αλγύρης. Και εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.